Καλησπέρα σας, είμαστε στο κέντρο Καταραχτών. Θα περάσουμε μια όμορφη βραδιά με ζωντανή λαϊκή μουσική και να είμαστε όλοι μαζί τον Άγιο Βαλεντίνο. Είμαστε στο κέντρο Καταραχτών με τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων, τον κύριο Χρήστο Θωμά, και θα μας πει δύο λόγια για τη βραδιά που θα ακολουθήσει. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στο κέντρο Καταραχτών. Έχουμε διοργανώσει μια live βραδιά με καλλιτέχνες από το τόπο μας, όπως ο Πέτρος ο Παύλου, ο Τόλης ο Ταξιάρχης, η Μέρη Καραγωστίδου. Διοργανώσαμε μια βραδιά για τους ερωτευμένους, για τους φίλους τους Εδεσαίους, για τους φίλους από το τόπο μας. Ελπίζω να περάσουμε καλά. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ερωτευμένους. Να γνωρίσουμε λοιπόν και τους αρμόδιους που θα μας κάνουν απόψε να διασκεδάσουμε και να περάσουμε καλά. Είμαστε εδώ με τη Μέρη Καρακοστίδου. Διασκεδάσαμε πάλι μαζί της την πρωτοχρονιά, όπως και μαζί με τον Πέτρο τον Παύλο. Μέρη, απόψε θα δούμε κάτι διαφορετικό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε καλά. Αυτό έχει σημασία, να περάσουμε καλά, να είμαστε κεφάτοι και να διασκεδάσει ο κόσμος μαζί μας και εμείς μαζί τους. Την πρωτοχρονιά πώς φάνηκε η εμπειρία στο κέντρο Καταραχτών? Υπέροχα. Έχετε πολύ ωραίες γυναίκες στην Έδεσα. Για τους άντρες, κάτι για τους άντρες. Άντρες βαρεθήκαμε να βλέπουμε, γυναίκες θέλαμε να δούμε. Για τους ερωτευμένους θα μας πείτε τίποτα? Για τους ερωτευμένους. Οι ερωτευμένοι θα γιορτάσουν σήμερα μετά τις 12, αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο και κάθε μέρα. Γιορτάζουν πάντα. Γιορτάζουν πάντα. Κύριε Παύλου, μετά την πρωτοχρονιά να μας πείτε καταρχήν την εμπειρία σας, πώς σας φάνηκε, πώς περάσατε. Είχατε έρθει πρώτη φορά εδώ πέρα. Να μας πείτε την εμπειρία σας. Καταρχάς περάσαμε την πρωτοχρονιά πάρα πολύ καλά. Βέβαια περιμέναμε λίγα περισσότερα πράγματα και από εμάς προσωπικά σαν σχήμα και από τον κόσμο, αλλά σε γενικές γραμμές ήταν όμορφα, περάσαμε καλά. Οπότε σήμερα περιμένουμε κάτι καλύτερο, να διασκεδάσουμε πιο πολύ. Ναι, εννοείται, αυτό εννοείται. Ναι, θα περάσουμε πολύ πιο όμορφα από την άλλη φορά. Την προηγούμενη φορά μας είχατε μιλήσει για το καινούργιο τραγούδι σας, «Τους αγαπώ τόσο πολύ», που το ακούμε αποκλειστικά από το Ράδιο Καταράχτης και το Βασίλη Καραϊσκάκη. Ναι. Πότε το περιμένουμε? Σύντομα, από ό,τι μου έχουν πει από την εταιρεία, θα κυκλοφορήσει σύντομα, σε κάτι, καμιά δεκαριά μέρες περίπου. Θα το έχουμε. Πάρα πολύ ωραία. Μπορώ να πιστευτώ πάλι εσένα, ποτέ ξανά. Κομμάτια μου δεν γίνομαι για σένα, ποτέ ξανά. Με τσάπησες, με κρύμασες, σαν να μου το γύρω ο πόλος εχθρό σου. Γι' αυτό ποτέ μην ξαναπείς πως είμαι ο άνθρωπος σου. Με τσάπησες, με κρύμασες, σαν να μου το γύρω ο τέλος εχθρός σου. Γι' αυτό ποτέ μην ξαναπείς πως είμαι ο άνθρωπος σου. Μπορεί τόσο όταν η μέρα μέχρι και με λεωνίδα, πως πάντα θα είναι η τελευταία καλλιτήτα. Κι όταν θα έρθει το πρωί δεν θα σε δω. Τρέχω στη σκέψη την απουσία σου, διαλύνομαι και κλαίω. Κι αν με σκεφτώ χωρίς εσένα καταλαβαίνω αυτό θα πει αγάπη, μήπως λογική. Να μείνεις για πάντα καρδιά μου εδώ, να υπάρχεις μέσα στη ζωή μου. Μαζί σου όλα τα μπορώ να αναπνέεις στην αναδοή μου. Να μείνεις για πάντα καρδιά μου εδώ, να υπάρχεις μέσα στη ζωή μου. Μαζί σου όλα τα μπορώ να δίνεις χρώμα στην ασπρόμαυρη ζωή μου. Όταν μαμά αποχαιρετάς, στα μάτια να μην με κοιτάς. Οι σκέψεις γίνονται βραδάς, θυμός και σε σκοτώνει. Όπως να μην με φοβηθείς, γίνες θυμός της προσμονής. Όταν στα μάτια πριν το δεις, πηγαίνα και τελειώνεις. Να ξέρεις όλη τη
Το μωρό σου, τα τριγωνιά.
γυάλι. Συγκύριζω στην κυρία, πως δεν κάνω με βάζει. Θέλω να βάζει ένα πιο πάλι. Oh,